ακολουθία στην Αγία Τριάδα στον Πειραιά, όπου βρίσκεται ο Λάμπρος Χαδέλας. Λάμπρο. Σε κλίμα Οδύνης, Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, συγγενείς και πολύ λίγοι φίλοι συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία στο νεκροταφείο του σχιστού τον εκδότη της Ακρόπολης Παναγιώτη Μαυρίκο. Εδώ, όπως είπες και εσύ, εψάλλει στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στον Πειραιά, εψάλλει νεκρόσιμος ακολουθία από την πρώτη στιγμή, στις 3 ώρα το μεσημέρι, από την πρώτη στιγμή και πολλή ώρα νωρίτερα κατέφθασε συντετριμένη η σύζυγός του, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η μητέρα του υποβασταζόμενη. Με δυσκολία, Τατιάνα, ανέβηκε τα σκαλιά του ιερού ναού και μόλις αντίκρισε στο βάθος μέσα στον ιερό ναό το φέρετρο, το κλειστό φέρετρο που μέσα βρισκόταν το παιδί της, πραγματικά συντετριμένη, ψέλισε, μου το φάγανε το παιδί. Την ακούσαμε να το λέει τουλάχιστον 3 φορές. Λίγοι λοιπόν φίλοι ήρθαν εδώ στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας για το τελευταίο αντίο, μεταξύ των οποίων όμως και ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, νομικός σύμβουλος της οικογένειας, μας είπε ότι αύριο οι πραγματογνώμονες θα πάνε να δούνε το αυτοκίνητο, να έχουμε όλοι μας υπομονή τουλάχιστον 15 ημέρες, καθώς θα πρέπει να βγουν ασφαλή συμπεράσματα και να γνωστοποιηθούν στο Πανελλήνιο για το τι συνέβη στον Παναγιώτη Μαυρίκο. Τατιάνα. Μάλιστα. Να έχουμε τον Θεοδόση πάνω. Ωραία. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.